Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση με θέμα «Το δημόσιο σύστημα υγείας της Κούβας, η διεθνιστική του διάσταση και η αντιμετώπιση του COVID-19». Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 64 χρόνια από την νίκη της Κουβανικής Επανάστασης. Μετά από ένα μακροχρόνιο αγώνα του λαού της Κούβας ενάντια στο δικτάτορα Μπατίστα, τσιράκι των Αμερικανών, η Κούβα με τον ηγέτη της Φίντελ Κάστρο, τον Τσε, τον Ραούλ, τον Καμίλο και εκατοντάδες άλλους επαναστάτες αντάρτες έκαναν αυτό που μέχρι τότε φάνταζε ακατόρθωτο. Μια μικρή Κούβα, μια ανάσα από την ισχυρότερη ιμπεριαλιστική δύναμη της ΗΠΑ, άνοιξε τον δρόμο του σοσιαλισμού. Μια μικρή Κούβα, με τόσα χρόνια πρωτοφανούς αποκλεισμού και ενός εγκληματικού εμπάργου, στέκεται όρθια, έχει ένα αξιοθαύμαστο δημόσιο σύστημα υγείας, ένα από τα καλύτερα στον κόσμο σύστημα παιδείας, βοηθάει με ανιδιοτέλεια δοκιμαζόμενους λαούς. Ο κουβανικός λαός απέδειξε ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος. Ο αγώνας του κουβανικού λαού για την υπεράσπιση της Επανάστασης συνεχίζεται. Ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει εδώ και πάνω από 60 χρόνια η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με την ευρύτερη παρέα τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των πρακτόρων τους εκτός και εντός Κούβας γίνεται συνεχώς και πιο σκληρός και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ανάπτυξη της χώρας και την καθημερινή ζωή των Κουβανών. Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης από την ίδρυσή του στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό του κουβανικού λαού, στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα του και εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξή του στην πάλη του για να μπορέσει να συνεχίσει στον δρόμο που ίδιος επέλεξε, τον δρόμο του σοσιαλισμού. Η σημερινή εκδήλωση του συνδέσμου μας έρχεται να φωτίσει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία του λαού μέσα από το παράδειγμα των επιδεγμάτων της Κουβανικής Επανάστασης.